Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα στο δελτίο, κυρίες και κύριοι. Κοζανήθηκε από κρυά 2023, μετά από 3 χρόνια, με πολλές εκδηλώσεις, με θεατρικές παραστάσεις και φυσικά με την ανεπανάληπτη γνωστή σε όλους μας Τσιτσιούλα, τον γνωστό θεατρικό συγγραφέα και ηθοποιό, τον Μανώλη Μαρκόπουλο, που είναι χαρά μας που τον φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Σήμα κατά τεθέν της κοζανήθηκης αποκριάς και ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους. Τσιτσιούλα, Μανώλη Μαρκόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, φίλτα τη Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλές αποκριές να έχουμε και καλή Σαρακοστή σε όλους. Καλές αποκριές, με υγεία, καλή Σαρακοστή. Και βλέπουμε ότι φέτος, μετά από 3 χρόνια, πριν πάμε να δούμε όλες τις δράσεις, τι θα δούμε τις επόμενες μέρες από την παράσταση την οποία ανεβάζεις, ένα πρώτο σχόλιο. 3 ολόκληρα χρόνια απουσίας των αποκριάτικων εκδηλώσεων, γιατί να θυμίσουμε το Μάρτιο του 20, με μια ανακοίνωση τότε του Βασίλη Κικίλιας, σταμάτησαν όλες οι εκδηλώσεις τις τελευταίες μέρες. Πώς αισθάνεσαι που επιστρέφουμε και πάλι στις αποκριές? Δεν έγινε η παρέλαση το 20. Τα θέατρα, θυμάμαι, είχαν παιχτεί κανονικά μέχρι την τελευταία μέρα. Οπότε 21-22, 2 χρόνια χωρίς ζωντανή θεατρική παράσταση. Αλλά να μην ξεχνούμε, δώσαμε το παρόν ακόμα και, ας πούμε, με κίνδυνο να μην αρρωστήσουμε ή όχι. Βέβαια. Και το 21 και το 22 ανταμώσαμε μέσω Διπεθέ Κοζάνης, μέσα από το ίντερνετ, αν θυμάστε, στο Δέντο Zoom, που έβγαιναν βιντεάκια χιουμοριστικά, κασμερτζίδικα, μέσα από το ίντερνετ. Και τότε ήταν μια προσπάθεια, έστω τουλάχιστον, να παραμείνει αποκριά διαδικτυακά, μέσα από την τηλεόραση, να μην χαθούν τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας. Ακριβώς. Και ανταποκρίθηκα τότε στο κάλεσμα και είπα ότι ο κόσμος είναι κλεισμένος μέσα στα σπίτια του, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, έστω να σκορπίσουμε ένα χαμόγελο, να δώσουμε λίγη χαρά. Μάλιστα. Τότε μας θυμήθηκαν ορισμένοι. Φέτος δεν μας θυμήθηκαν, φαίνεται. Είναι πολύ αιχμηρό το σχόλιο σου. Δηλαδή, στις φετινές αποκριές, ενώ το 21 και το 22 ο Μανώλης Μαρκόπουλος, η γνωστή του Τσιούλα, έβαλε πλάτη, ήταν εκεί στις εκδηλώσεις. Τα έχουμε τα βίντεο, τα παίξαμε πέρυσι και φέτος μεταδώσαμε κάποια βίντεο. Δηλαδή, φέτος ο ΑΠΝ, ο κύριος Μάρας ή ο κύριος Μαλιούδας, που είναι δήμαρχος, δεν σήκωσαν το τηλέφωνο να πούνε «Μανώλη, εδώ σε θέλουμε για τις αποκριές». Δεν έγινε καμία τέτοια κίνηση. Δυστυχώς, μάλλον θα έχασαν το τηλέφωνό μου, δεν θα το είχαν. Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί το Κοζανήτικο Καρναβάλι αξίζει, αλλά εγώ αυτό που βλέπω τις τελευταίες χρονιές είναι ότι έχει λίγο, πώς να το πούμε, έχει λίγο υποβαθμιστεί, έχει λίγο ξεχαστεί, έχει πλέον περιέλθει σε μια εσωστρέφεια και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Πρέπει να αποφασίσουμε μάλλον όλοι μας τι αποκριά θέλουμε, τι καρναβάλι θέλουμε. Θέλουμε να είναι εξωστρεφής, θέλουμε να είναι εσωστρεφής, το κάνουμε μόνο για μας, ούτως ώστε να μην έχουμε ούτε γκρίνιες, ούτε φασαρίες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά νομίζω πιο μεγάλη επιτυχία θα έχει πλέον η αποκριά στην Κοζάνη, το καρναβάλι της Κοζάνης, αν ξαναγίνει εξωστρεφή. Θυμάστε βέβαια τον κόσμο, τη συρροή κόσμου, παλιότερα βέβαια, στην αποκριά, χιλιάδες κόσμος κατέκλυζε την Κοζάνη, και αυτό είναι καλό και για την οικονομία του τόπου, νομίζω. Δηλαδή, πρέπει να έρθει και ξένο χρήμα στην Κοζάνη, έτσι ακριβώς, ώστε να διατηρούνται και οι επιχειρήσεις που ζουν από αυτό. Πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτά. Από αυτά που βλέπεις όλες αυτές τις μέρες, και σιγά σιγά πάμε στην αποκορύφωση του καρναβαλιού, τι είναι αυτό που σε ενόχλησε, δεν σου άρεσε, δεν θα έπρεπε, από την εμπειρία που έχεις όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα τα χρόνια, και με τον Δήμαρχο τον Πάρδο Κουκουλόπουλο, αλλά και με την προηγούμενη, και το 2014, ήσουν όλα τα χρόνια στην εξέδρα και παρουσίαζες τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Τι είναι αυτό που δεν αρέσει σήμερα την Τσιτσιούλα, το Μανώλη Μαρκόπουλο, από αυτά που βλέπει μέχρι στιγμής? Κοίταξε, όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι θέμα τι αρέσει σε μένα και τι δεν αρέσει. Ναι. Το θέμα είναι πώς πρέπει να πάμε μπροστά την Κοζάνη, πώς πρέπει να πάμε μπροστά τον πολιτισμό της Κοζάνης,
την Κουζανίτικη Αποκριά. Από ό,τι βλέπετε και εσείς και έχει διαπιστώσει πλέον όλος ο κόσμος και το λέει φανερά, είναι ότι λείπει το κουζανίτικο χιούμορ, το κουζανίτικο κασμέρι από την Κουζάνη. Και αν κάτι διακρίνει τον Κουζανίτη, είναι η εξυπνάδα του. Είναι το χιούμορ, είναι η γλώσσα, είναι το κουζανίτικο κασμέρι. Αυτό το πράγμα λείπει. Τώρα, γιατί ορισμένοι το κάνουν και φαίνεται θελημένα αυτό το πράγμα, ας το εξηγήσουν οι ίδιοι. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί εμένα όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και προηγούμενες τετραετίες, ούτε καν με πλησίασαν για να δώσουμε και ορισμένες ιδέες, για να πάρει όλοι μπροστά. Τώρα, γιατί το έκαναν, αυτοί το ξέρουν και όχι εγώ. Μάλιστα. Και έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα να έρθουμε στη θεατρική παράσταση. Θεατρική σκηνή Κοζάνης, κινηματοθέατρο Ολύμπιον, Ηλέκτρα Σούρδα, 5η 23, Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Φεβρουαρίου. Τι θα δούμε φέτος, Μανώλη, αυτές τις τρεις μέρες που είναι και η κορύφωση της Κουζανίτικης Αποκριάς. Την Πέμπτη βέβαια είναι μία παράσταση, βραδινή 9 η ώρα. Να υπενθυμίσω ότι Παρασκευή και Σάββατο θα δοθούν διπλές παραστάσεις, απογευματινή και βραδινή, 7 και 9. Εισιτήρια βέβαια μπορούν όλοι να παίρνουν από το κινηματοθέατρο Ολύμπιο, να τα προμηθεύονται, ούτως ώστε να δουν μια πάρα πολύ ωραία, μια φανταστική παράσταση που μπορεί να προέρχεται από το παρελθόν, από την Ηλέκτρα, αλλά είναι μια παροδία την οποία έκανε διασκευή ο Νίκος ο Κέφαλος, μια πολύ έξυπνη, μια πολύ πετυχημένη διασκευή, και όλα τα παιδιά εκεί δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, για να δείξουν μια διαφορετική Ηλέκτρα. Ίσως πώς θα το αντιμετώπιζε μια κοζανιότσα Ηλέκτρα το όλο θέμα του νοήματος της διασκευής αυτής. Μάλιστα. Να πούμε τους ρόλους ερμηνεύουν: Ηλέκτρα Μανώλης Μαρκόπουλος, Κλητεμνίστρα Κώστας Καραματσούκας, Χρυσόθεμης Αγγέλα Δήμου Ρούση, Ορέστης ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Αίγιστος ο Γιάννης Δαδαμόγιας, Πυλάδης ο Παναγιώτης Λαμπίδης, Παιδαγωγός ο Νίκος Κέφαλος, χορός Εύη Κατσίκα, Ανθή Καπέλα, Εύη Λάτσκου και η Αθηνά Σταυριανουδάκη. Yeah. Δηλαδή, αρκετοί συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση. Να πω ότι και ο Νίκος ο Κέφαλος έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, ούτως ώστε να, να βγει προς τα έξω, προς το κοινό, μια πολύ καλή και επιτυχημένη δουλειά, που έγινε με ξενύχτη, που έγινε με προσπάθεια, που έγινε με υδρότα. Είναι κάτι το διαφορετικό και αξίζει ο κόσμος να το δει, να το παρακολουθήσει και να το υποστηρίξει πραγματικά. Έτσι ακριβώς. Να πούμε 5η στις 9, 23 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 24, 7 και 9, δύο παραστάσεις. Είμα. Και το Σάββατο 7 και 9, Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, άλλες δύο παραστάσεις. Να φανταστείτε, το έχουν μάθει και από άλλες περιοχές και μας τηλεφωνούν για να κλείσουν εισιτήριο και θα έρθουν και με λεωφορεία και από Αλεξάνδρεια και από τους γύρω νομούς, ούτως ώστε να δουν αυτή τη διαφορετική παράσταση. Μάλιστα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και εσένα Δημήτρη προσωπικά που μας στηρίζεις τώρα από εδώ μέσα από το West Channel και επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους χορηγούς που όλα αυτά τα χρόνια είναι πραγματικά, πώς να το πούμε, ο ακρογωνιαίος λίθος που στηρίζει και εμένα προσωπικά με αυτές όλες τις προσπάθειες αλλά και το Κουζανίτικο Θέατρο. Μάλιστα. Ωραία, τώρα κλείνοντας, επειδή η Κυριακή παρέλαξε από κρέα χωρίς τσιτσιούλα, δεν γίνεται, το θυμόμαστε όλα τα χρόνια μέσα από την τηλεόραση του West που παρουσίαζε στην παρέλαση και συνεργάτης εδώ του καναλιού. Πού θα δούμε τον Μανώλη φέτος και τι... θα γίνει κάπως, ας το πούμε, πώς θα το πούμε τώρα, πιο σύγχρονα, γιατί πλέον το ίντερνετ έχει κατακλείσει πάντα. Θα γίνει με τη βοήθεια του Κοζάντζια, ούτως ώστε θα μπορεί ο καθένας να το βλέπει και μέσα από τηλεόραση, smart TV και τηλέφωνα και υπολογιστές, τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να είναι έξω και να παρακολουθεί την παρέλαση ζωντανά. Μες. Να ταξιδεύει και να παρακολουθεί πίσω, όχι ο οδηγός, προς Θεού, μην παρεξηγηθούμε. Όχι, αυτό ναι. Οι διπλανοί και οι από πίσω να παρακολουθούν παρέλαση. Και... μπορεί να είσαι σε ένα καφέ και να παρακολουθεί την παρέλαση. Οπότε πλέον η τεχνολογία μας τα επιτρέπει όλα.
Ωραία. Κυριακή μεγάλη αποκριά στην παρέλαση τη Κοζάνη. Ο Μανώλης Μαρκόπουλος θα την παρουσιάσει το μεσημέρι. Ό, θα μπορείτε να τη δείτε από την ηλεκτρονική εφημερίδα, τη δημοφιλή ηλεκτρονική εφημερίδα, την Kozan.gr, σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, με το δικό σου χιούμορ και την καυστική σάτυρα. Έτσι πάντα. Παραμένουμε καυστικοί όσο πρέπει και εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Τώρα, βλέποντας τα άρματα που ανακοίνωσε ο Δήμος, βλέπουμε αρκετά, δηλαδή καυστική σάτυρα, αυτοσαρκασμός, βλέπουμε ότι στις πινελιές που βλέπουμε ότι θα υπάρχει ο Περιφερειάρχης, θα υπάρχει η ΔΕΗ, ο Δήμαρχος, οι Υπουργοί, ο Ερντογάν, πολλά τα θέματα της φετινής αποκριάς και από ό,τι φαίνεται και οι πολλοί δήμαρχοι που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και πολλές υποψηφιότητες, Μανώλη. Να κλείσουμε με αυτό ένα σχόλιο. Να κλείσουμε και αυτό. Είναι αυτή τη στιγμή, ξέρεις, κυριαρχούν, μου έρχονται στο μυαλό, ξέρεις, πολλές, ας το πούμε, παροιμίες και πολλά έξυπνα σχόλια. Δηλαδή, με τόσα που έχουμε δει αυτή τη στιγμή, τόσες υποψηφιότητες μάλλον, μου έρχεται έτσι στο μυαλό η παροιμία αλλού παπάς και αλλού ταράσα. Αλλά μετά τις εκλογές, βέβαια, αν είσαι και παπάς, με τη ταράδα σου θα πας. Ναι. Επίσης, πάλι μου έρχεται κάτι έτσι κουζενιώτικο που λέει «Θα ρηχτώ μπαμπά, θα σε δω παιδί μου». Μην ξεχνάμε ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή θέλουμε να βλέπουμε το καλύτερο, αλλά πρέπει και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και δυστυχώς εκείνο μάλλον που λείπει από όλα αυτά είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτός ο τόπος αξίζει πολλά. Έχει πολιτισμό. Έχει παράδοση, έχει ήθη και έθιμα, έχει κόσμο, πώς θα σου το πω, ποιοτικό, που απλώς θέλει βοήθεια για να πάει παρακάτω. Και αυτή τη βοήθεια είμαι διατεθειμένος όσο μπορώ και εκεί που μπορώ να τη δώσω. Ποτέ δεν αρνήθηκα τίποτα για την Κοζάνη, γιατί είναι ένας τόπος που υπεραγαπώ και θα αγαπώ μέχρι να τελειώσω. Το ξέρουμε αυτό. Εμείς να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στη θεατρική παράσταση, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και στην παρουσίαση της παρέλασης την Κυριακή από το kozan.gr για όσους θα μπορούν να συντονιστούν εκείνη την ημέρα και να παρακολουθήσουν την παρέλαση από το γνωστό site της Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στο κεντρικό δελτίο του West. Να ευχαριστήσω και εσένα και τις προσπάθειες που κάνεις μέσα από το δημοσιογραφικό σου παρελθόν, παρόν και μέλλον. Να είσαι καλά, Μανώλη. Καλή συνέχεια, κάθε επιτυχία. Να είσαι καλά.